σφουγγάτο με σπανάκι, κολοκύθι, φέτα και τραχανά. Σερβίρι, 4 άτομα για μεσημεριανό ή 6 άτομα για brunch. Το σφουγγάτο είναι η ελληνική λέξη που είχαμε πριν υιοθετήσουμε τη λέξη ομελέτα και η οποία χρησιμοποιείται ακόμα για αυτό το πολύ παλιό φαγητό που φτιάχνεται από χτυπημένα τηγανιτά αυγά με λαχανικά ή αλλιώς πίτα χωρίς ζύμη ή φύλλο που μοιάζει με σφουγγάρι. Κυρίως πιάτο των νησιών του Αιγαίου, είναι πολύ δημοφιλές και παρασκευάζεται σε όλη την Ελλάδα με ποικιλία υλικών. Δεν είναι ομελέτα, ούτε καγιανάς, στραπατσάδα, ούτε φρυτάτα, κις ή φρουτάλια, αλλά ένα παρόμοιο πιάτο που όμως στέκεται περήφανα από μόνο του. Η συγκεκριμένη συνταγή συνδυάζει αυγά με σπανάκι, κολοκύθι, τριμμένη φέτα και τραχανά, ένα ακόμα αρχαίο φαγητό. Το αποτέλεσμα είναι μια σπογγώδης ομελέτα φούρνου, γεμάτη με ένα υπέροχο συνδυασμό αλμυρών γεύσεων και λαχανικών, συν τη γήινη γεύση του τραχανά. Ένα πεντανόστιμο, χορταστικό τέριασμα. Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς φτιάχνετε? Πάμε να σας δείξω πώς. Κατάλληλο για χορτοφάγους. Ας δούμε τα υλικά μας. 500 γραμμάρια φρέσκο άγριο σπανάκι, πλυμμένο, στραγγισμένο, χοντροκομμένο. 300 γραμμάρια ή ένα μεγάλο κολοκύθι, πολτοποιημένο. 150 γραμμάρια τυρί φέτα, τριμμένη. 75 γραμμάρια τραχανάς ξινός. 2 μεγάλα αυγά. 2 κουταλιές σούπας 30 ml ελαιόλαδο. 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 2 με 3 φρέσκα κρεμμυδάκια πολτοποιημένα στο μούλτι, τον πολυκόφτη, και 3 τέταρτα από ένα ματσάκι φρέσκος άνηθος πολτοποιημένο στο μούλτι. 1,5 κουταλιά της σούπας, 15 γραμμάρια καλαμποκάλευρο. Φρεσκοαλεσμένο αλάτι και πιπέρι. Μέθοδος. Ετοιμάστε τα υλικά για το σφουγγάτο. Πλύντε καλά και σουρώστε το φρέσκο σπανάκι. Αφήστε το για λίγο να στραγγίσει καλά από το νερό του. Ρίξτε το ελαιόλαδο σε μια βαθιά κατσαρόλα πάνω από μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις ζεσταθεί, σοτάρετε πρώτα το ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι για 2 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέστε τα φύλλα σπανακιού και σοτάρετε τα για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι να δείτε το σπανάκι έχει συρρυκνωθεί στο 1/8 του αρχικού του μεγέθους. Προσθέστε το πολτοποιημένο κολοκύθι και ανακατέψτε το με το σπανάκι. Χαμηλώστε τη φωτιά και προσθέστε τον τραχανά, ανακατεύοντας να ενωθεί με τα λαχανικά. Προσθέστε φρεσκοαλεσμένο πιπέρι και αλάτι. Όχι πολύ αλάτι, γιατί θα προσθέσετε και τη φέτα αργότερα. Συνεχίστε το μαγείρεμα για 10 με 12 λεπτά ακόμα ή μέχρι ο τραχανάς να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος από το νερό των λαχανικών. Στη συνέχεια σβήστε τη φωτιά. Αφήστε το ψημένο μείγμα στην άκρη να κρυώσει λίγο. Συναρμολογήστε το σφουγγάτο. Βουρτσίστε ή ψεκάστε λίγο λάδι σε ένα στρογγυλό πυρήμαχο σκεύος 22 με 23 εκατοστά. Χρησιμοποιήστε τα 2 τρίτα του καλαμποκάλευρου για να αλευρώσετε τον πάτο και τα πλαϊνά του σκεύους. Κρατήστε το υπόλοιπο στην άκρη. Σε ένα μεγάλο μπολ σπάστε τα αυγά και χτυπήστε τα καλά με τον αυγοδάρτη. Τώρα προσθέστε τα πολτοποιημένα φρέσκα κρεμμυδάκια με τον άνηθο μέσα στα χτυπημένα αυγά και χτυπήστε τα μαζί να ανακατευτούν καλά. Προσθέστε σταδιακά το βρασμένο μείγμα σπανακιού στο μείγμα των αυγών και με μια μεγάλη κουτάλα ανακατέψτε όλα τα υλικά, φροντίζοντας το μείγμα των αυγών να πάει παντού. Θρηματίστε τα 2 τρίτα της φέτας με τα δάχτυλά σας και ανακατέψτε τα μέσα στο μείγμα για σφουγγάτο. Χύστε το σφουγγάτο κατόπιν μέσα στο ταψί. Θρηματίστε την υπόλοιπη φέτα και πασπαλίστε την πάνω από το σφουγγάτο. Για να τελειώσετε, πασπαλίστε το υπόλοιπο καλαμποκάλευρο πάνω από το σφουγγάτο και προσθέστε μόνο λίγο ακόμη πιπέρι. Έτοιμο για ψήσιμο. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο, έτσι? Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε το σφουγγάτο σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 190 βαθμούς Κελσίου για περίπου 30 με 35 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει, εξαρτάται από το φούρνο. Μετά από 35 λεπτά, βγάλτε το σφουγγάτο από το φούρνο. Οδηγίες σερβιρίσματος. Έτοιμο για κοπή και σερβίρισμα. Το σφουγγάτο μπορείτε να το απολαύσετε ζεστό ή και κρύο και αποτελεί ένα εξαιρετικό brunch ή μεζέ συνοδευόμενο με ένα ποτήρι ούζο ή ρακί με πάγο. Απλό,
Υπέροχα χωριάτικο, υγιεινό και φθηνό φαγητό για όλη την οικογένεια. Παραδοσιακή ελληνική ομελέτα, πλούσια σε χόρτα, πικάντικη φέτα και υγιεινό τραχανά. Πληροφορίες φύλαξης. Μετά το ψήσιμο, το κρύο σφουγγάτο μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο σκεπασμένο έως και μία εβδομάδα. Νόστιμη απλότητα σε ένα πιάτο. Περισσότερες πληροφορίες και ιστορία του σφουγγάτου θα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μου. Το link της στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.